Στον απεσταλμένο μας Σταύρο Ιωαννίδη, μετράμε αντίστροφα, Σταύρο, για την ενεργοποίηση του αντιπυραυλικού συστήματος ΘΑΔ. Παρατηρούμε μία κινητικότητα και την ίδια στιγμή ο Ισραηλινός στρατός κερδίζει έδαφος στο Νότιο Λίβανο. Πράγματι, Λένα, είδαμε σε φωτογραφίες ότι το αμερικανικό σύστημα ΘΑΔ έφτασε χθες το βράδυ αργά στην έρημο Νέγκεβ. Από εκεί οι εκτοξευτήρες έχουν διασκορπιστεί σε διάφορα στρατηγικά σημεία στο Ισραήλ προκειμένου να προστατέψουν βάσεις, αεροδρόμια αλλά και άλλες κρίσιμες υποδομές της χώρας από μια ενδεχόμενη ιρανική απάντηση μετά την επίθεση βεβαίως που προγραμματίζει να πραγματοποιήσει το Ισραήλ. Και όπως ξέρουμε βεβαίως υπάρχουν οι στόχοι, έχουν επιλεγεί, από εκεί και πέρα απομένει ουσιαστικά το πράσινο φως της κυβέρνησης προς τον στρατό προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για αυτή την αντεπίθεση, για αυτά τα αντίπεινα. Όχι χρονοβόρες διαδικασίες. Όπως είπες, όχι, κάθε άλλο. Θα έλεγε κανείς ότι μάλιστα το χτύπημα, αυτό το διπλό που είχαμε σε Ιεμένη και Συρία, αν θέλεις είναι και ένα μήνυμα ότι οι δυνάμεις αυτές και οι δυνάμεις του Ισραήλ βεβαίως μπορούν να φτάσουν παντού και να το κάνουν με σχετική ευκολία μάλιστα προκειμένου να πλήξουν το Ιράν. Ήταν ένα σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη, η οποία βεβαίως από την πλευρά της απειλεί πως αν δεχτεί επίθεση θα απαντήσει και εκείνη με ιδιαίτερη ένταση. Όπως είπες, πράγματι την ίδια ώρα στο πεδίο στον Λίβανο, στον Νότιο Λίβανο, επεκτείνονται οι επιχειρήσεις. Έχουμε εντολές εκένωσης για 6 νέες περιοχές από την Τύρο και νοτιότερα. Δείχνει ότι προχωρούν όλο και βαθύτερα οι Ισραηλινές δυνάμεις και είχαμε πια πριν από λίγη ώρα την ανακοίνωση πως ένα από τα σημαντικότερα προπύργια της Χεσμπολά, το Αϊσάν Ελ-Σαμ, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, τελεί πλέον υπό τον έλεγχο των IDF. Είδαμε μάλιστα και την Ισραηλινή σημαία να υψώνεται σε έναν πύργο στην συγκεκριμένη περιοχή και αυτό, αν θέλεις, αποτελεί και μία ένδειξη πως οι δυνάμεις ασφαλείας του Ισραήλ κινούνται όλο και πιο βαθιά στο έδαφος του Λιβάνου, ασφαλίζοντας αυτή την περίμετρο που θέλουν να φτιάξουν περίπου 3 χιλιόμετρων γύρω από τα σύνορα προτού προωθηθούν σε νέες θέσεις. Σε ευχαριστούμε, Σταύρο, και πάμε να βρούμε τον έτερο απεσταλμένο μας, Χρήστο Νικολαίδη. Σε βρίσκουμε στην Τύρο. Οι βομβαρδισμοί στον Λίβανο συνεχίζονται και συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, Χρήστο. Βρισκόμαστε στην Τύρο. Η Τύρος είναι η μεγαλύτερη πόλη του Λιβάνου στα νοτιοδυτικά σύνορα, στην νοτιοδυτική πλευρά και προς την Μεσόγειο, πάνω από το Ισραήλ και προς την Μεσόγειο. Εδώ βρεθήκαμε πριν από περίπου 2 ώρες και από την ώρα που βρεθήκαμε μέχρι πριν από περίπου 30 λεπτά είχαμε ένα καταιγισμό βομβαρδισμών από την Ισραηλινή αεροπορία. Στο δρόμο που πριν από περίπου μισή ώρα πριν φτάσουμε εδώ υπήρξε η ανακοίνωση από την πλευρά του Ισραηλινού στρατού που κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής της Τύρου, δηλαδή στα προάστια που βλέπετε από πίσω μου, στα πλάνα που σας στέλνει ζωντανά ο Λάμπρος Μοσχέτας, να εκενωθούν αυτές οι περιοχές και να απομακρυνθούν οι κάτοικοι, γιατί εδώ ακριβώς θα επιχειρούσε η Ισραηλινή αεροπορία. Κάτι το οποίο έγινε πριν ακόμα συμπληρωθεί περίπου μία ώρα. Στο προάστιο της Τύρου που λέγεται Αλχάουζ, όπως επίσης και στην περιοχή Μπουρζ Αλ-Σαμέλη, παρατηρήσαμε πολύ σφοδρά χτυπήματα. Για περισσότερη από μία ώρα ακούγαμε, δεν βλέπαμε όμως, ακούγαμε αεροσκάφη να πετάν στον ουρανό με τον χαρακτηριστικό αυτόν ήχο και στη συνέχεια μετά από λίγα λεπτά παρατηρούσαμε στον ορίζοντα εκρήξεις, πολύ δυνατές εκρήξεις. Είναι η πρώτη φορά που επιτρέπει ο Λιβανέζικος στρατός εδώ και 3 ημέρες να προσεγγίσουμε σε αυτό το σημείο. Αυτό το σημείο είναι και το τελευταίο σημείο στο οποίο μπορεί να φτάσει κάποιος δημοσιογράφος και αυτή τη στιγμή είμαστε το μόνο δυτικό κανάλι που βρίσκεται εδώ. Υπάρχουν συνεχώς πληροφορίες για ζημιές από τους βομβαρδισμούς αυτούς, ενώ πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι η Ισραηλινή αεροπορία επιχειρεί επίσης και στην κοιλάδα Μπεκάλη, Λένα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.